επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Κανελόπουλο, τον πρόεδρο των Ελλήνων Δασοπόνων. Να σας ενημερώσουμε ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή της Καλαμάτας αυτή τη φορά. Σημειώθηκε στις 4 και 21 πρώτα λεπτά, τώρα το πρωί δηλαδή, και προέρχονταν από απόσταση 180 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Αθήνας. Επί και το είπαμε, η περιοχή της Καλαμάτας. Λέγαμε λοιπόν ότι ουσιαστικά κατεβαίνει ολόκληρο το βουνό. Το βουνό κάτω και αρχίζουμε να κάνουμε έργα στην απόθεση και δεν κάνουμε έργα από εκεί που ξεκινάει το πρόβλημα. Mm-hmm. Και επομένως και οι μελέτες οι οποίες γίνονται δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έρχεται από πάνω, διότι δεν το γνωρίζουν. Και δεύτερον, γίνεται σπατάλη χρημάτων. Διότι αν είχε γίνει τη θάσευση όλου αυτού του χυμαρικού φαινομένου από πάνω προς τα κάτω, σύμφωνη, δεν θα χρειαζόταν να δαπανηθεί 1,7 δις. Σκέφτομαι κάτι απλό και σας το ρωτώ. Όλοι αυτοί οι δημοτικοί άρχοντες της ευρύτερης περιοχής. Εδώ είναι και δεν μιλάμε και μόνο και για την Αθέρα, μιλάμε για τη Μάνδρα. Παντού, πάντα εδώ είναι και η ευθύνη τους. Δηλαδή, αν είχαν πιέσει οι δήμαρχοι να αρχίσει από πάνω η εκτέλεση των έργων, θα είχε μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά ο κάθε δήμαρχος ενδιαφέρεται να λέει ότι εγώ εξασφάλισα μία πίστοση τόσων δισεκατομμυρίων, κάνω αυτά τα έργα. Αφορά τη στενή, τον πυρήνα της, και δεν πιάνουμε την ευρύτερη περιοχή για να μην φτάσουμε στην πόλη, να φτάσουμε και στην πόλη. Και εκεί είναι, επικρατούν και οι εργολάβοι, επικρατούν και οι αναθέσεις κλπ. Υπάρχουν δηλαδή και τα συμφέροντα, κύριε Αφανασιάδη. Τέτοιες περιοχές μεγάλης επικινδυνότητας, όπως το όρος Πατέρα, το οποίο δεν ξέρουμε τώρα, μας το αποκαλύψατε. Είναι ο όρος Πατέρας, είναι η Μητός, η Λιούπολη, είναι Αμάκρη. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τα ίδια φαινόμενα μέσα στην Αθήνα. Βεβαίως, και εδώ υπάρχει και το εξής φαινόμενο, το οποίο οφείλω να το πω. Να κατέβει ο Ημιτός προς τα κάτω. Και θα κατέβει ο Ημιτός. Ήδη όλα τα κλαδοπλέγματα που έχουν γίνει στον Ημιτό έχουν μετακινηθεί από τη θέση τους, έχουν πέσει μέσα στα ρέματα. Αυτά που υποτίθεται ότι μας προστατεύουν από τις πλημμύρες. Να πάνε να τα δουν οι αρμόδιοι. Έχουν πέσει στα ρέματα και μπαζώνουν τα ρέματα. Και έχουν φτάσει να πετάγονται και πάνω από τα φράγματα που έφτιαξε η ΔΑΠ. Γιατί εδώ επικρατεί να μην υπάρχει ένα συντονισμένη δραστηριότητα του κράτους. Ποιος έχει την ευθύνη για τα κλαδοπλέγματα που λέτε? Η δασική υπηρεσία. Εσείς δηλαδή. Εμείς βεβαίως. Αυτά τι έγιναν? Έγιναν τελευταία στιγμή. Και εδώ έγινε και το έγκλημα. Δηλαδή κόψαμε όλα τα σποροπαραγωγικά άτομα τα οποία είχαν πάνω, δηλαδή τα κουκουνάρια με το σπόρο για να πετύχουμε την φυσική αναδάσωση, τα ρίξαμε κάτω για να κάνουμε κλαδοπλέγματα. Και έτσι δεν έχουμε φυσική αναδάσωση τώρα, κύριε Δανεσιάδη. Δηλαδή το φαινόμενο είναι πάρα πολύ σοβαρό και κάποια ώρα θα έχουμε τέτοιο φρακάρισμα. Δηλαδή ξέρετε τι μας λέτε ουσιαστικά και πραγματικά μένουμε έξαρνοι από αυτό που λέτε. Ότι κοιτάμε ουσιαστικά το δέντρο και δεν κοιτάμε το δάσος. Κοιτάμε το δάσος, ναι. Γίνονται δηλαδή, αγωγοί βλέπουμε... μεγάλοι τώρα στην Γλυφάδα κάτω. Ναι. Για να μαζέψουν τα νερά που έρχονται από πάνω. Από πάνω λοιπόν είναι ένα γυμνό. Πέφτει το νερό και δημιουργείται. Αν αυτή τη στιγμή τον Ημιτό τον θωρακίσουμε με αντιπλημμυρικά και με δασοτεχνικά και ορεινά υδρονομικά έργα, δεν θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα κάτω στην παραλία να... Ενώ έτσι θα κατέβει και δεν φτάνει ο αρχαιογός. Δεν φτάνει τίποτα. Δεν φτάνει τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και αν αυτά τα πράγματα διατεθούν με τη συμμετοχή και με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάρει μια μορφή τώρα μετά τον Καποδίστρια, διαφορετική, έχει τεχνικά μέσα, έχει τεχνική τεχνογνωσία. Δεν είναι δηλαδή ο ανίδος δήμαρχος ή ο ανίδος κοινοτάρχης που τον κοροϊδεύαμε και του λέγαμε φτιάξουμε ένα γεφύρι και μια βρύση ή μια ποτίστρα. Έχει γνώση. Και να υπάρχει και ο κοινωνικός έλεγχος μέσα όλων των αυτών των έργων. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι θα δραστηριοποιηθούν τα τμήματα δασοτεχνικών έργων. Τα δασαρχεία Πεντέλης, Μεγάρων, Γάλεο, Αχαρνών κλπ. Πάντως, εντοπίζω το εξής, όλα αυτά που μας λέτε, στην αλυσίδα, πώς είναι διαμορφωμένη η αλυσίδα της προστασίας των πόλεων, δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Υπάρχει συντονισμός προστασίας, κύριε Θανασιάδη. Όχι, όχι αυτό. Το άλλο, το πιο απλό. Λέτε ότι ήρθε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδε αυτά τα πράγματα. Και έκανε μελέτη. Είπε ότι θα βρείτε και τα κονδύλια μας από εκεί. Μας επέδειξε και μελέτη. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, σας είπα, αυτό είναι ένα ειδικό πρόβλημα που δείχνει, εκεί έδειξε τον κομπλεξισμό μας. Το συντεχνιασμό. Γιατί το φτιάξανε. Ότι δεν ξέρετε εσείς, δεν ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, αυτό που φτιάξανε οι Ολλανδοί δεν ξέρανε, εμείς το φτιάχνουμε καλύτερα. Και έτσι την πέταξαν για να μην φανεί το έργο τους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω πει και υπάρχουν στοιχεία να το αποδείξουμε. Το δεύτερο ποιο είναι? Ότι γίνονται έργα βιτρίνας, γίνονται έργα εντυπωσιασμού, γίνονται έργα που νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα. Και είναι αυτό που είπατε, βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Δεν πάμε στην εστία, στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί που η φύση αρχίζει να δημιουργεί το πρόβλημα. Εκεί πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Νομίζω ήταν χρήσιμο, αρκετά χρήσιμο όλα όσα είπαμε και σας ευχαριστώ πολύ για αυτά. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και αρκεί αυτά και είναι συγχαρητήρια και για εσάς και για το σταθμό σας να τα βλέπουν προτού αρχίσουν και προτού δημιουργηθούν. Δεν πρέπει δηλαδή να πλημμυρίζουμε και να τρέχουμε. Κάνουμε τον απολογισμό μετά. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή πρόβλεψη και πρόληψη. Λέει θα εκτελεστούν τα έργα στα 2 χρόνια, είπε ο Δήμαρχος της Νέας Περάμου. Έτσι είναι ο προγραμματισμός και πρέπει να γίνει. Στα 2 χρόνια ξέρετε τι προβλήματα θα έχουν δημιουργηθεί από πάνω που θα έχουν αντρέψει τις μελέτες και θα είναι άχρηστα αυτά τα έργα που γίνονται εκεί. Διότι θα έχει δημιουργηθεί νέο χυμαρικό πρόβλημα, είναι κάνει απορροή, θα έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Και θα τρέχουμε να βάζουμε, να βγάζουμε τους παλιούς οδούς. Έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Ναι, και να βγάζουμε καινούρια. Ενώ το πρόβλημα είναι πάνω στο βουνό. Ναι. Και εκεί θα πάνε και οι ντόπιοι και από τα Βίλια και από την Νινόη. Και, από τη, και δεν θα αναγκαζόμαστε λοιπόν να φέρνουμε τους Αλβανούς και τα λοιπά να κάνουν τα έργα με φτηνό για να δουλέψουν. Για να δουλέψουν. Εκεί θα έχουμε δηλαδή και απασχόληση του τοπικού στοιχείου. Ξέρετε πόσους εργάτες απασχολούσε στους ορεινούς όγκους η δασική υπηρεσία τη δεκαετία 60, 70, 80. Βρίσκανε. Ο κόσμος έβρισκε δουλειά και έμενε στον τόπο του, κύριε Αθανασιάδη. Τώρα, από την απογύμνωση αυτών των έργων, τους διώξαμε και τους κάναμε θυρωρούς και τους κάναμε να έρχονται στις πόλεις και στα λοιπά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Θύματα λοιπόν της μεγάλης θεομηνίας που έπληξε τη χώρα σε πολλά σημεία δεν ήταν μόνο τα σπίτια, τα αυτοκίνητα και οι καλλιέργειες, αλλά είχαμε και απώλειες ανθρωπίνων ζώων στην Λακωνία. Οι κάτοικοι εκεί στη Λακωνία. Προσπαθούσαν μόνοι τους να απεγκλωβιστούν και να σωθούν, ενώ και στο Βόλο οι εικόνες από την σφοδρή κακοκαιρία ήταν εντυπωσιακές. Με απέραντη λίμνη έμοιαζε προχθές το βράδυ το κέντρο του Βόλου. Τα ορμητικά νερά της βροχής λίγησαν την πόλη που θύμιζε ανοχήρωτο φρούριο. Η δυνατή νεροποντή που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας διήρκησε λίγες ώρες και από ό,τι φαίνεται ήταν αρκετές για να φέρουν την καταστροφή. Σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, εμπορεύματα καταστράφηκαν, κόποι μιας ολόκληρης ζωής χάθηκαν μέσα στη μανία του νερού. Η πυροσβεστική δεν προλάβαινε να ανταποκριθεί στις κλήσεις των κατοίκων που ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται, έπρεπε να έχει διορθωθεί. Τι ζημιές έχετε πάθει? Μεγάλες. 10.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης στον Αλμυρό και τον Βελεστίνο πλημμύρισαν, ενώ στη Νέα Αιχίαλο τα νερά μπήκαν σε σπίτια, προκάλεσαν κατολιστήσεις, έκλεισαν δρόμους. Παντού οι ίδιες εικόνες, εικόνες καταστροφής. Όταν ξεκινάνε να φτιάξουν κάτι, ας το κάνουν σωστά. Πέρασε ένα καλοκαίρι, παραπονηθήκαμε, είπαμε, τώρα... Κινδύνευσε πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Περάστηκε τη γνία του Λαζαρίδη και κατευθύνεται προς το παλιό επαρχιακό δίκτυο. Ούτε ο νόμος Πιερίες γλίτωσε από την καταστροφική μανία της φύσης. Στην Κατερίνη, αυτό που οι κάτοικοι φοβόντουσαν εδώ και καιρό έγινε. Το φράγμα του Τριλόφου υποχώρησε και μέσα σε λίγα λεπτά σχηματίστηκε ένας ορμητικός χύμαρος που έφτασε στη γέφυρα που βλέπετε, στον επαρχιακό δρόμο Κατερίνης Κορινού. Για προληπτικούς λόγους, για κάποιες περιοχές τους επιστήσαμε την προσοχή να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να εκκαινώσουν τα σπίτια τους. Τρεις νεκροί, τόνοι λάσπης, κατεστραμμένα αυτοκίνητα, αλλά και κόποι μιας ζωής χαμένη, είναι ο τραγικός απολογισμός που αφήνει πίσω της η θεομηνία που έπληξε τους κατοίκους του νομού Λακωνίας. Η δοκιμασία που πέρασαν δεν έχει προηγούμενο. Μπόρα είναι θα περάσει, λέει μια γνωστή λαϊκή ρίση, την οποία όμως δεν φαίνεται να πολυπιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Η απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στα μάτια τους. Ήταν τα μοναδικά σπίτια που ήταν αποκλεισμένα, δεν ξέραμε αν ζούνε. Αν έχουν πνιγεί, τα τηλέφωνα χαλασμένα. Για το θείο μου και τον παππού μου υπολογίσαμε ότι έχουν πνιγεί. Και μόλις ήταν το αυτοκίνητο που έφυγε. Και δεν ερχόταν κανείς να μπορέσει να πλησιάσει τα σπίτια και να δει τι γίνεται. Ήταν μια νεροποντή που είχαν να δουν δεκαετίες, λένε οι κάτοικοι του Γηθίου, της Σκάλας και του Έλους. Μέσα στο χαλασμό και τις λάσπες δώσαν κυριολεκτικά μάχες, προκειμένου να μπορέσουν να σώσουν όχι μόνο τις περιουσίες τους, αλλά ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Όπως αυτός ο άντρας που εγκλωβίστηκε στο σπίτι του μαζί με τον ηλικιωμένο πατέρα του. Κατάφερε να γλιτώσει από του χάρου τα δόντια κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Έσπασα τα καραμίδια εκεί, την τρύπα από πάνω και έβγαλα τον πατέρα μου. Από πάνω. 2 ώρες, 2,5 ώρες κολύμπαγα εδώ μέσα. 2,5 ώρες έκανα μπάνιο μέσα στη λάσπη. Μαρτυρικές καταστάσεις.
Ήταν Κυριακή απόγευμα όταν η σιγανή βροχή που έπεφτε από το πρωί άρχισε να δυναμώνει. Ο Ευρώτας και οι παραπόταμοι του υπερχείλησαν. Σε λίγη ώρα τα πάντα παραδόθηκαν στη δύνη του Χυμάρου, ενώ η εθνική οδός μετατράπηκε σε ένα απέραντο ορμητικό ποτάμι. Έτρεχε πολύ νερό εδώ, έπαιρνε αυτοκίνητα, ό,τι έβρισε μπροστά τα έπαιρνε όλα. Για αυτή η καταστροφή δεν ξανά ήταν άλλο καιρό. Μας εξέκαμε αυτός ο καιρός, αυτό το πράγματα. Οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Η φύση εκδικείται για πολλωστή φορά την ανθρώπινη αναλγησία και ανοησία. Στάθμη του νερού είναι αυτή, η οποία σε 5 λεπτά 10 ανέβηκε εκεί πάνω. Ανέβηκε σε αυτά τα 3 μέτρα νερό. Μυρίσαν τα πάντα. Τα πάντα, η καταστροφή πλήρης. Έχουν καταστραφεί οικογένειες, σοδιές, νοικοκυριά. Τι έγινε εδώ πέρα? Μέσα, μπήκε το νερό όλα μέσα. Μέσα, το σπίτι μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα. Σας παρέσυρε έπιπλα. Όχι, δουλειές ζημίες δεν μας έκανα, αλλά μπήκε μέσα λάσπες. Θεατές. Αυτό επαναλάμβαναν συνέχεια οι κάτοικοι του Σοφικού Κορινθίας. Ήταν σίγουροι πως το χωριό τους θα ήταν απροστάτευτο σε μια επικείμενη θεομηνία. Το καλοκαίρι το δάσος είχε καεί και έτσι χθες παρακολουθούσαν ανήμποροι να αντιδράσουν τον ορμητικό χήμερο να περνά μέσα από το χωριό. Θεατές. Τι να κάνω, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Το ποτάμι ήταν τόσο. Χτύπαγε κάτω από το δωμάτιό μου και φοβόμουν βέβαια. Εσείς την ώρα που γινόταν η πλημμύρα ήσασταν μέσα στο σπίτι? Ναι, ευτυχώς που δεν είχαμε και σχολείο, γιατί είχαμε λευκή μέρα σήμερα, γιατί αν θα είχαμε πάει βέβαια θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σπίτια, καταστήματα, ακόμα και η εκκλησία του χωριού πλημμύρισαν. Στο χιλιομόδι, τη ζωή των κατοίκων ήρθε να κάνει δυσκολότερη το χαλάζι που έπεσε το απόγευμα της Δευτέρας, προξενώντας μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες. Το χαλάζι πήγε ο γιος μου και το είδε και έχουν κάνει οι ελιές όλο τρύπες απάνω. Είδατε ίσως νωρίτερα και τις καταστροφές που είχαμε στο νομό Πιερίας. Έσπασε το φράγμα Κατερίνης Τριλόφου. Είναι ο Δήμαρχος Πιερίων, ο κύριος Νίκος Καριώτης, στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Θανασιάδη. Καταρχήν να μας πείτε αν εξακολουθούν να αγνοούνται οι δύο άνθρωποι που αγνοούνται από το πρωί. Ευτυχώς βρέθηκαν πριν από λίγο. Επέστρεψαν στο σπίτι. Είχαν παγιδευτεί κάποτε? Είχαν παγιδευτεί από τα ορμητικά νερά των χυμάρων. Ναι. Είχαν εγκαταλείψει το αυτοκίνητό τους, φοβούμενοι μήπως παρασυρθούν μαζί με το αυτοκίνητο, και περιπλανήθηκαν στην αγροτική περιοχή αναζητώντας υψηλό σημείο για να περάσουν. Από προσανατολίστηκαν λόγω της πυκνής ομίχλης και τώρα με το φως της ημέρας επέστρεψαν με τα πόδια στο σπίτι. Μάλιστα. Με το φως της ημέρας λοιπόν, ποια είναι η εικόνα που αντικρίζει κανείς εκεί στην περιοχή σας? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η σημερινή, είναι και η χθεσινή και η υποχθεσινή εικόνα. Ναι. Έχουμε ζημιές πολύ σοβαρές στο δίκτυο το αγροτικό, αλλά και στο υπαρχιακό, το οποίο παραλίγο γλιτώσα μια κατολίσθηση σοβαρή υποσκαφή του δρόμου του υπαρχιακού. Την προλάβαμε εκτρέποντας τα αρωματικά νερά κάποιου χυμάρου και περιορίσαμε τη ζημία. Βέβαια έχουμε και τοπικά σημεία κατολιστήσεις. Με συγχωρείτε και για τη φωνή, γιατί λόγω του καιρού... Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν. Τα νερά παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή? Όχι, εδώ επειδή είμαστε σε υψόμετρο, έχουμε κλίσεις μεγάλες, τα νερά ρεών προς τα κάτω. Προς τη θάλασσα. Δεν σταματάνε τα νερά. Δεν έχουμε επίπεδες επιφάνειες σημαντικές για να έχουμε τα νερά στάσιμα. Κύριε Όμως, Δημάρχη. Όπου υπάρχουν καλλιέργειες και υπάρχουν χωράφια τα οποία έχουν σπαρεί και έχουν γίνει πολύ μεγάλες ζημιές και παρασύρθηκαν και από διαβρώσεις κλπ. Αλλά και όποια σπάρκαν σίγουρα έχουν. Και το μεγάλο πρόβλημα προέκυψε από το φράγμα, έτσι? Εντάξει, εδώ σε αυτό το θέμα δεν θα σας πω εγώ γιατί πολλά, γιατί το φράγμα ανήκει γεωγραφικά σε το Δήμο Ελαφίνας. Ναι, και τα νερά από εκεί δεν ήρθαν σε εσάς τα νερά? Όχι, όχι. Α, όχι. Όχι, όχι. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορείτε να πάρετε από την Ομαρχία. Ναι. Η οποία συντόνισε το όλο έργο. Όχι, το θείο ξέρετε γιατί, κύριε Δήμαρχε, γιατί μην το λέμε τόσο απλά, έσπασε το φράγμα. Δηλαδή, πώς πάντα φράγματα. Όχι, όχι, δεν το σχολιάζω εγώ, δεν μπορώ να το σχολιάσω σε αυτή τη στιγμή. Δεν θέλετε να το σχολιάσετε. Δεν είναι στην περιοχή διοικητοσίας του Δήμου μας. Ναι. Και δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες όσον αφορά το φράγμα και τις συνθήκες με τις οποίες έσπασε. Πάντως, γι' αυτό καλό είναι. Έσπασε μεγάλο κομμάτι, τι ακριβώς είχε γίνει? Ορίστε. Τι ακριβώς είχε συμβεί, έσπασε μεγάλο κομμάτι του φράγματος? Ναι, ένα φράγμα το οποίο έσπασε και φύγαν τα νερά κατά μήκος του ρέματος. Αυτό που είναι από πληροφορίες και εγώ που είχα, ότι δεν είχαμε τουλάχιστον θύματα. Τώρα, ζημίες φυσικά στις καλλιέργειες κατάντησαν, συνέβηκαν. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλή σας ημέρα.
Στον δρόμο κυριολεκτικά βρέθηκαν 8 σεισμοπαθείς όταν επιστρέφοντας από τις δουλειές τους βρήκαν τις σκηνές τους γεμάτες, όχι γεμάτες, λάσπες πήγα να πω, βρήκαν τις σκηνές τους να λείπουν. Στο σημείο εκείνο υπήρχαν μόνο τα πράγματά τους πεταμένα και όπως ισχυρίστηκαν αργότερα αυτό έγινε με εντολή του Δημάρχου της Νέας Φιλαδέλφειας. Τώρα δεν έχουν οι άνθρωποι που να μείνουν και μερικοί από αυτούς τριγυρνούν εδώ και εκεί, ενώ οι υπόλοιποι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως είναι κόκκινα. Στον δρόμο βρήκαν πεταμένα τα πράγματά τους 8 σεισμοπαθείς. Έλειπαν στις δουλειές τους όπως ισχυρίζονται και όταν επέστρεψαν βρήκαν τη σκηνή τους να λείπει. Δεν έχουν που να μείνουν, άλλοι τριγυρνάνε απελπισμένοι εδώ και εκεί, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα. Να έχω κλειωθεί τη σκηνή από την...